Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό γιατί και σήμερα μας αξιώνει να είμαστε μαζί σε αυτή την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή που προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού κάθε φορά να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν, είτε ερωτήσεις, είτε απόψεις, είτε διαφωνίες, είτε κρίσεις, και εμείς με πολύ χαρά θα ανταποκρινόμαστε στα δικά σας αιτήματα. Σήμερα θα αρχίσουμε με μία ερώτηση ενός φίλου ανώνυμου που γράφει: «Όλοι οι άπιστοι μέσα από την Αγία Γραφή φαίνεται ότι θα φασανίζονται αιώνια?» Η απάντηση είναι ναι. Όλοι, εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν θα βρεθούν τα ονόματά τους στο βιβλίο της ζωής, γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Οι σωσμένοι θα είναι πρώτον οι αποθανόντες εν Χριστώ, όσοι δηλαδή ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού που θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Στη συνέχεια θα είναι όλη η Παλαιά Διαθήκη, συμπεριλαμβανομένων και όλων των θανατοθέντων μέσα στην εφταετία του Αντίχριστου και, εν πάση περιπτώσει, όλων όσων δεν έβαλαν το χάραγμα και δεν προσκύνησαν την εικόνα. Επίσης θα σωθούν και όλοι όσοι δεν άκουσαν ποτέ το νόμο ή το λόγο του Θεού και θα κριθούν κατά το Ευαγγέλιο του Χριστού από τη συνείδησή τους και από, όπως το λέει η Γραφή, να το διαβάσουμε από μέσα, «Επειδή όταν οι εθνικοί μη έχοντες νόμο πράττουσι εκφύσεως τα του νόμου, ούτε νόμο μη έχοντες είναι νόμος σε αυτούς, οι οποίοι δεικνύουν το έργο του νόμου γεγραμμένο στις καρδιές τους, έχοντες συμμαρτυρούσα τη συνείδηση και τους λογισμούς κατηγορούντας ή και απολογουμένους μεταξύ αλλήλων, εν τη ημέρα ότε θέλει κρίνει ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων, διά του Ιησού Χριστού κατά το Ευαγγελιό μου». Είναι λοιπόν και αυτή η τρίτη κατηγορία που θα σωθούν από τη συνείδησή τους και από τους διαλογισμούς τους και θα λάβουν και αυτοί μέρος στην επισύναξη μαζί με όλους της Παλαιάς Διαθήκης, στην επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους λίγο πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Όλοι οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έλαβαν μέρος στην Πρώτη Ανάσταση, όπου Πρώτη Ανάσταση, είπαμε, για την Εκκλησία είναι η αρπαγή και για τους λοιπούς είναι η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, η αρπαγή πριν την Αποκάλυψη του Αντιχρίστου και η επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους πριν τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι θα ζήσουν, θα υπάρχουν σαν ψυχές, οι πεθαμένοι δηλαδή, και όλοι όσοι θα ζήσουν στη χιλιετή βασιλεία και θα λάβουν μέρος στη δεύτερη ανάσταση της κρίσεως, όπου μέσα, όπως φαίνεται από τη Γραφή και όπως πιστεύουμε, δεν θα σωθεί κανένας πλέον και αυτοί θα λάβουν μέρος στην τελική κρίση και στην αιώνια κόλαση. Τώρα, εάν η κόλαση είναι αιώνιος ή θα βασανίζονται αιώνια, διαβάζω μερικά εδάφια που μας το βεβαιώνει από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το 25 κεφάλαιο και το 46 εδάφιο, όπου μιλάει για την τελική κρίση που, σαν τον τσομπάνο, σαν τον πειμένα, σαν τον βοσκό, ο Ιησούς Χριστός θα χωρίσει εξ δεξιών τα πρόβατα και εξ αριστερών τα ερήφια, και στα μεν πρόβατα θα πει: «Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε την βασιλεία την ετοιμασμένη για σας προκαταβολής κόσμου». Και στη συνέχεια θα πει προς τους εξαριστερών: «Υπάγεται απ' εμού η κατηραμένη στο πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένον δια το διάβολο και τους αγγέλους αυτού». Εκεί θα είναι πια η τελική, η απώλεια, όπως λέμε, δηλαδή η κόλαση αιώνιος. Γι' αυτό και
λέγει και στη συνέχεια ο Χριστός, και θέλουσι να πέλθει. Ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Άρα υπάρχει κόλασης αιώνιος και υπάρχει και ζωή αιώνιος. Η κόλαση ή η απώλεια, κόλαση σημαίνει τιμωρία, βασανισμός. Βέβαια ακόμη πιο καλά το εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής, λέγοντας ότι στο πρώτο κεφάλαιο και στο έξι εδάφιο, επειδή είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσους σας θλίβουσιν, εις εσάς δε τους θλιβωμένους άνεσιν με θυμών, όταν ο Κύριος Ιησούς αποκαλυφθεί απ' ουρανού μετά των αγγέλων της δυνάμεως αυτού. Εν πυρή φλογός κάμνων εκδίκησιν, εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ήτινες θέλουσι τιμωρηθεί με όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της δυνάμεως αυτού. Άρα λοιπόν είναι απώλεια αιώνιος, κόλασης που σημαίνει τιμωρία αιώνιος και όλεθρος αιώνιος που σημαίνει βασανισμός. Απ' την άλλη μεριά είναι αιώνιο ζωή, όπου στο τέλος της Αποκάλυψης εξηγεί ο Λόγος του Θεού λέγοντας και μιλάει για την αιώνια ζωή και για τη βασιλεία των ουρανών, και νύχτα δεν θα είναι εκεί και δεν θα υπάρχει ανάγκη λίχνου και φωτός ηλίου, διότι ο Κύριος ο Θεός θα φωτίζει αυτούς και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνες των αιώνων. Αυτό είναι το μέλλον των πιστών ανθρώπων που, για τους οποίους ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαθητής του Χριστού, είπε «Δεν εξεύρωμεν τι θέλωμεν είστε μετά από όλα αυτά, αλλά είναι εξεύρωμεν ότι θα είμαι θα όμοι με Αυτόν». Όμοιοι με τον Ιησού Χριστόν, ο οποίος είναι η εικόν του Θεού του αοράτου και είναι όμοιος με το Θεό, άλλωστε ο Χριστός και ο Θεός ένα είναι, όπως λέει η Γραφή. Βεβαίως τριαδικός είναι ο Θεός, Πατέρας, Λόγος και Πνευμάγιο, και ο Λόγος έγινε σάρξ στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου. Όσοι λοιπόν δέχθησαν τον Θεό, γνώρισαν τον Θεό, αποδέχθησαν το Λόγο του Θεού και δέχθησαν και τον Ιησού Χριστόν, αυτοί θα απολαμβάνουν ζωή αιώνιον. Οι μη γνωρίζοντες τον Θεό και οι μη υπακούοντες στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, κόλαση αιώνιο, αιώνιο κατά δίκη, απώλεια αιώνιο και όλεθρον αιώνιον, που είναι και θα είναι στη γέννα του πυρός, όπως λέγει ο Λόγος του Θεού, εκεί όπου θα βασανίζονται ημέρα και νύχτα, και είναι ο τόπος που έχει προσδιορίσει ο Θεός για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού και όχι για τους ανθρώπους, αλλά δυστυχώς θα παρασύρει, όπως παρέσυρε ο διάβολος και το 1/3 των αγγέλων, θα παρασύρει και πολλούς ανθρώπους στην αιώνια απώλεια, γιατί είναι ο πλανών την οικουμένη όλη με την πλάνη του και με τις μεθοδίες του, όπως μας λέγει η Γραφή. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση, αγαπητέ φίλε, ότι και η ζωή η αιώνιος είναι βασιλεία αιώνιος, αλλά και η απώλεια είναι κόλαση αιώνιος. Εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν τελειώσουμε θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση, νομίζω σημαντική, και αφορά τη μετάφραση της λέξης της ελληνικής απώλεια. Στα αγγλικά το απώλεια το μεταφράζουμε σαν στη λέξη perish, που σημαίνει πράγματι, από τα αγγλικά στα αγγλικά, to be destroyed ή come to an end, που σημαίνει καταστρέφομαι, χάνομαι, φτάνω στο τέλος. Και έτσι μέσα από αυτή την μετάφραση έχει δημιουργηθεί μία άποψη σε πολλούς αγγλόφωνους αδελφούς μας, καλούς αδελφούς μας χριστιανούς, ότι όταν αναφέρει ο Λόγος του Θεού απώλεια, αναφέρεται στο ότι πάβει να υπάρχει η ύπαρξη της ψυχής. Δηλαδή πάβει να υπάρχει. Αυτό όμως δεν είναι γραφικά σωστό, αλλά ούτε και γραμματικά σωστό. Γραφικά ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο εις ψυχή ζώσα. Και η ψυχή του ανθρώπου είναι, θα τολμούσα να πω τη λέξη, καταδικασμένη να υπάρχει αιώνια. Μπορεί τίποτα να τη διακόψει. Γιατί έχει φτιάξει ο Θεός τον άνθρωπο
κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Όπως κανένας δεν μπορεί να διακόψει την ύπαρξη του Θεού, έτσι κανένας δεν μπορεί να διακόψει και την ύπαρξη της ψυχής του ανθρώπου. Γι' αυτό και η καταδίκη είναι όλεθρος αιώνιος. Στο πυρ το εξώτερον, το ετοιμασμένο για τους αγγέλους, για τον διάβολο και τους αγγέλους αυτού. Όταν λοιπόν ελληνικά λέμε απώλεια, σημαίνει χάνουμε την παρουσία του Θεού. Απολυμένος είναι χαμένος από την παρουσία του Θεού. Να διευκρινίσω, ο φυσικός θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο από τον αποχωρισμό της ψυχής του ανθρώπου από το σώμα του. Το σώμα χάνεται, γίνεται γη, η ψυχή πάει σε αυτόν που την έφτιαξε. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος, ο φυσικός θάνατος. Ο δεύτερος θάνατος, ο πνευματικός θάνατος, είναι όταν χωρίζεται, αποχωρίζεται ο άνθρωπος από την παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος γίνεται απολυμένος. Χαμένος όχι ότι πάβει να υπάρχει, αλλά χάνεται από την παρουσία του Θεού. Χάνει την παρουσία του Θεού για πάντα. Και ο Θεός χάνει τον άνθρωπο αυτόν για πάντα. Γι' αυτό, επειδή δεν μπορεί κανένας, ούτε ο ίδιος ο Θεός, να διακόψει την ύπαρξη της ψυχής του ανθρώπου, αναγκάζεται ο Θεός αυτούς που δεν γνώρισαν τον Θεό, όπως είπαμε, και που δεν υποτάχθησαν και δεν υπάκουσαν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, να μην τους έχει μαζί του και τους βάζει εκεί που έχει ετοιμάσει, στον τόπο της απώλειας, στον τόπο της κόλασης, που έχει ετοιμάσει για τον διάβολο και τους αγγέλους του, οι οποίοι και αυτοί δεν μπορούν να διακόψουν την ύπαρξή τους. Δεν διακόπτεται η ύπαρξη των αγγέλων, των ανθρώπων του Θεού, της πνευματικής ζωής δεν διακόπτεται. Και τώρα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, συνεχίζουμε με την επόμενη ερώτησή μας. Είναι η Φωτεινή από την Αττική. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρήσουν κάποιον η δική του μετάνοια? Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, για να συγχωρήσω κάποιον που μου έχει αμαρτήσει, αν θα πρέπει προηγούμενα να είναι έμπρακτη η μετάνοιά του, ή να μου ζητήσει συγγνώμη ή να έχει και έργα μετάνοιας. Αυτό υποθέτω ότι είναι η ερώτηση και πιστεύω ότι υποθέτω σωστά. Εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι ένα κρίσιμο θέμα η μετάνοια του χριστιανού, γιατί ο Λόγος του Θεού μας λέγει μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, αλλού στην αρχή της, στα γενέθλια της Εκκλησίας θα λέγαμε, την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε η Εκκλησία, το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου ολοκληρώθηκε με το μετανοήσατε και ας βαφτιστεί έκαστος ημών εις άφεση αμαρτιών και θέλετε λάβει τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, γιατί προς εσάς είναι δοσμένη και προς τα τέκνα σας και προς τους πάντας εις μακράν όσοι αν δεχθούνε το Χριστό. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν είναι μετανοήσατε, που σημαίνει εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας στον Χριστό και μόνο στον Θεό, εξομολογηθείτε τις αμαρτίες σας, ζητήστε συγχώρεση από το Θεό και τότε θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας από το Θεό. Άρα λοιπόν, για όλους τους ανθρώπους απαραίτητη προϋπόθεση για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μας και να πλησιάσουμε το Χριστό και να έλθει η αποκατάστασή μας και η ειρήνη μας μεταξύ, η ειρήνη μας με το Θεό, είναι η μετάνοιά μας, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας και η λύπη για τις αμαρτίες μας και η παραίτηση των αμαρτιών μας, καθώς είναι γεγραμμένο ο εξομολογούμενος και παρετών, αυτός θέλει ελεηθεί. Και τότε ο Θεός έρχεται πρώτον συγχωρεί τις αμαρτίες μας, ύστερα σκεπάζει τις αμαρτίες μας να μην φαίνονται και τέλος δεν τις λογαριάζει πια, αλλά τις πετάει στα βάθη των θαλασσών και κανείς δεν μπορεί να τις βρει. Αυτή λοιπόν είναι η σχέση μας με το Θεό, η οποία βασίζεται στη μετάνοιά μας, βασίζεται στην εξομολόγησή μας, βασίζεται στην παραίτηση των αμαρτιών μας. Όμως στις σχέσεις μας με τους ανθρώπους, κύριος κανόνας είναι η αγάπη. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει
να αγαπήσουμε τον πλησίον μας, τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Και στην Καινή Διαθήκη, την καινούργια εντολή που έφερε ο Ιησούς Χριστός, είναι «αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα». Άρα το κύριο χαρακτηριστικό στη σχέση μας με τους ανθρώπους και ιδιαίτερα με τους αδελφούς μας, αλλά όχι μόνο, είναι η αγάπη, και η Γραφή μάλιστα λέγει «η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών». Όμως είναι όχι σπάνιο και σύνηθες ένας άνθρωπος να αμαρτήσει σε έναν άλλον, να τον αδικήσει. Γιατί κάθε αδικία είναι αμαρτία, όπως και κάθε ανομία είναι αμαρτία. Μπορεί κάποιος άνθρωπος λοιπόν να αμαρτήσει στον αδελφό του ή στον συνάνθρωπό του. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Θεός έχει ορισμένες εντολές, θα έλεγα, και ορισμένες προτροπές. Διαβάζω από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Προσέχετε εις αυτούς, εάν ο αδελφός σου αμαρτήσει εισέ, επίπληξον αυτόν, και αν μετανοήσει συγχώρεσον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εισέ και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προς ελέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Άρα λοιπόν η πρώτη προτροπή του Λόγου του Θεού, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, είναι όταν στην αμαρτία δύο ανθρώπων και ιδιαίτερα αδελφών υπάρχει μετάνοια, τότε είναι απαραίτητη η συγχωρητικότητα από τον αδελφό ο οποίος δέχθηκε την αμαρτία του άλλου. Εφόσον μετανοήσει και σου ζητήσει συγγνώμη και 7 φορές αν επιστρέψει και σου πει μετανοώ, είσαι υποχρεωμένος εσύ άμεσα και χωρίς να πεις είναι αληθινή ή δεν είναι η μετάνοια, εφόσον σου είπε μετανοώ, τότε είσαι υποχρεωμένος, γιατί έτσι λέει η Γραφή, αν επιστρέψει προς ελέγον μετανοώ, θέλει συγχωρήσει αυτόν. Δεν θα μπει στην λογική μετανόησα αληθινά, δεν μετανόησα αληθινά και να το εξετάσουμε. Όχι, αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπονται στο Λόγο του Θεού, γιατί η αγάπη του Θεού πάντα πιστεύει. Και δεν διαλογίζεται το κακό. Και δεν έχει υπόνοιες πονηρές. Άρα εφόσον ο αδελφός σου, έστω και ψεύτικα, που δεν συμβαίνει αυτό, αλλά κι αν αυτό συμβεί ακόμη, να σου πει συγγνώμη, μετανοώ, εσύ είσαι υποχρεωμένος να το συγχωρήσεις. Χωρίς να προσπαθήσεις να διακρίνεις την ειλικρίνεια της μετάνοιας ή όχι. Δεν μας δίνει το δικαίωμα αυτό ο Λόγος του Θεού. Ακόμη... Διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, εάν δε αμαρτήσει σε ο αδελφός σου, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ εσού και αυτού μόνο, και αν σου ακούσει, εκέρδισας τον αδελφό σου. Εάν όμως δεν ακούσει, παράλαβε μετά σου ακόμη ένα ή δύο, δια να βεβαιωθεί πας λόγος επιστώματος δύο ή τριών μαρτύρων. Και αν παρακούσει αυτόν, είπε τούτο προς την εκκλησία, αλλά αν και της εκκλησίας παρακούσει, ας είναι σε ως εθνικός και ο τελώνης. Εδώ μιλάει λοιπόν τώρα για την εκδήλωση της αγάπης του αδελφού προς αυτόν ο οποίος αμάρτησε στον ίδιον. Δηλαδή κάποιος αμάρτησε σε σένα, εσύ πρέπει να συνεχίσεις να τον αγαπάς όπως ο Χριστός σε αγάπησε. Έστω και αν είναι επαναλαμβανόμενη η αμαρτία του. Και η εκδήλωση της αγάπης στον αμαρτωλό αδελφό είναι η προσπάθεια σωτηρίας του. Γι' αυτό και με απόλυτη αγάπη Χριστού, Καινής Διαθήκης, όπως ο Χριστός με ας αγάπησε, θα πρέπει εσύ να ενεργήσεις για τη σωτηρία του, όπως ακριβώς λέει ο Λόγος του Θεού. Πήγαινε και έλεγξον αυτόν πρώτα μεταξύ εσού και αυτού μόνο. Πήγαινε, πλησίασέ τον, όχι να μαλώσετε, ούτε να του ζητήσεις λογαριασμό, αλλά να του πεις αδερφέ μου αμάρτησε σε μένα. Δεν είναι καλό αυτό για σένα. Πρέπει να κάνεις αποκατάσταση για το καλό σου, για την ψυχή σου. Αν σε ακούσει, τότε κέρδισες την ψυχή του. Και μάλιστα όπως λέει η Γραφή, γλίτωσες τον άνθρωπο από το θάνατο. Να το διαβάσω μέσα από το Ευαγγέλιο, το λέει ο Απόστολος Ιάκωβος.
Εάν στο τελευταίο του κεφάλαιο, στο 5ο κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο, εάν αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει κάποιος αυτόν, ας εξεύρει ότι επιστρέψας αμαρτωλών από τις πλάνης της οδού αυτού, θέλει σώσει ψυχήν εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Βεβαίως εδώ πέρα μιλάει περισσότερο για άλλη διδασκαλία, για πλάνη. Αλλά μπορεί να έχει αμαρτήσει κάποιος και σε σένα και να μην το έχει καταλάβει, να είναι πλανημένος, να μην μπόρεσε να καταλάβει ότι σου έκανε λάθος, ότι σε αμάρτησε, ότι σε αδίκησε. Οπότε εσύ πρέπει να προσπαθήσεις να τον επιστρέψεις. Και ο τρόπος για να επιστρέψεις τον αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, δεν μετανοεί, είναι να πας να τον ελέγξεις πρώτα ανάμεσα σε σένα και σε αυτόν, και στη συνέχεια, εάν δεν σε ακούσει, αν σε ακούσει κέρδισε στην ψυχή του, αν δεν σε ακούσει θα πάρεις 2 ή 3 μάρτυρες και μαζί θα τον ελέγξετε. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μία δικλίδα ασφαλείας, γιατί αν μεν αυτός το έχει καταλάβει ότι έχει αμαρτήσει, αλλά δεν μετανοεί, τότε οι μάρτυρες θα πούνε ακριβώς αυτά τα οποία λες και εσύ. Αν όμως αυτός δεν έχει καταλάβει, και υπάρχει εδώ πέρα μία αντίθεση, να λέει εσύ αμάρτησες, όχι δεν αμάρτησα, έκανες αυτό, όχι δεν το έκανα αυτό, τότε οι μάρτυρες αποτελούν τρόπον τεινά και κριτές. Γιατί όταν ακούσουν την απολογία αυτού ο οποίος θεωρείται ότι έχει αμαρτήσει και δεν το έχει καταλάβει, τότε ή θα προσπαθήσουν να του το εξηγήσουν αφού κατάλαβαν ότι πραγματικά έχει αμαρτήσει, ή θα προσπαθήσουν να εξηγήσουν σε αυτόν που νομίζει αλλά κάνει λάθος ότι έχει αμαρτήσει ο άλλος προς το αυτόν, με αποτέλεσμα να έρθει η ειρήνη. Εάν όμως αυτός είναι αμετανόητος και πραγματικά έχει αμαρτήσει και δεν ακούει ούτε και από στόματος 2 ή 3 μαρτύρων, τότε συνεχίζεται η εκδήλωση της αγάπης σου με το να το αναφέρεις στην Εκκλησία. Και αν και η Εκκλησία ολόκληρη πιστεί ότι αυτός έχει αμαρτήσει και παραμένει αμετανόητος, από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο και δεν μπορείς να εκφράσεις πλέον την αγάπη σου, είναι αμετανόητος και για σένα είναι όπως ο Τελώνης και ο Εθνικός. Προσπάθησες να τον φέρεις στην Βασιλεία των Ουρανών, στην Αποκατάσταση, δεν τα κατάφερες. Όμως το ερώτημά σου δεν είναι τόσο, παρόλο που εγώ έστρεψα την προσοχή μας στην αγάπη, το ερώτημά σου είναι εάν δεν μετανοήσει, εσύ θα τον συγχωρήσεις? Και η απάντηση είναι βέβαια, ναι. Διαβάζω από το Λόγο του Θεού. Και είπε, διαβάζω από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, το 18ο κεφάλαιο και το 21 εδάφιο. Τότε προσελθόν προς αυτόν ο Πέτρος είπε, «Κύριε, πόσες φορές αν αμαρτήσει σε μένα ο αδελφός μου πρέπει να το συγχωρήσω, έως επτάκης?» Και λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Δεν συλλέγωσε επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά». Δηλαδή 70 φορές το 7, 490 φορές, άπειρες δηλαδή. Δεν υπάρχει όριο στο να συγχωρείς. Και δεν υπάρχει όριο στο να συγχωρείς, όχι για να είσαι καλός άνθρωπος, αλλά για να σου γίνει καλό, για τη δική σου την ασφάλεια. Και εξηγεί παρακάτω με μία παραβολή ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ένα μεγάλο μυστήριο, που είναι το μυστήριο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, του ευλογημένου ανθρώπου, του πάντοτε ευλογημένου ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα και το μυστήριο του ταλαιπωρούμενου και βασανιζόμενου ανθρώπου. Για ακούστε τι λέει, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. 23 εδάφιο. «Δια τούτο η βασιλεία των ουρανών ομοιώθη με άνθρωπο βασιλέα, ο οποίος θέλησε να θεωρήσει λογαριασμόν μετά των δούλων αυτού. Και ό,τι ήρχισε να θεωρεί, εφέρθη προς αυτόν ένας οφειλήτης μοιρίων ταλάντων. Και επειδή δεν είχε να αποδώσει, προσέταξε ο Κύριος αυτού να απολυθεί αυτός και η γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε, και να αποδοθεί το οφειλόμενον. Πεσών λοιπόν ο δούλος προς εκείνη αυτόν λέγον, «Κύριε, μακροθύμησον είσαι με και πάντα θέλω σε αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου εκείνου, απέλυσε αυτόν και το δάνειον αφήκε εις αυτόν». Είναι λοιπόν μια παραβολή που αναφέρεται σε έναν βασιλέα ο οποίος είχε δούλους και θεώρησε
και ζήτησε να θεωρήσει λογαριασμό με τους δούλους αυτού και εφέρθη σε αυτόν ένας οφειλέτης μοιρίων ταλάντων, που οι συνέπειες ήταν αιώνια κόλαση, αιώνια απώλεια. Να πουληθεί αυτός, η γυναίκα του, τα τέκνα του και πάντα όσα είχε, για να αποδοθεί το οφειλόμενο. Είναι ο αμαρτωλός άνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή που προσθέτει την αμαρτία του πάνω στην αμαρτία του. Και όταν του ζητηθεί λογαριασμός, του ζητήθηκε λογαριασμός, τότε ήρθε σε αυτόν. Και πεσόν προσεκίνησε, λέγον μακροθύμισον εισε με και πάντα θέλωση αποδώσει. Σπλαχνιστής δε ο Κύριος του δούλου αυτού, απέλυσε αυτόν και το δάνειο να φύγε. Τον άφησε και ελεύθερο και του χάρισε όλο το δάνειο. Αυτή είναι η άφεση αμαρτιών. Μας πλαχνίζεται ο Θεός όταν μετανοούμε και επιστρέφουμε σε Αυτόν και μας τα χαρίζει όλα. Δεν λογαριάζει ξανά το χρέος μας και την αμαρτία μας. Και μας καθιστά και ελεύθερους. Γιατί μόνο όντινα ο Υιός ελευθερώσει είναι αληθώς ελεύθερος, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού. Μόνο όποιον ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός είναι πραγματικά ελεύθερος. Και ελεύθερους μας καθιστά. Τι θα πει ελεύθερος? Ελεύθερος από τα δεσμά του διαβόλου. Ελεύθερος από τα δεσμά των επιθυμιών μας. Ελεύθερος από τις αμαρτίες μας. Ελεύθερος, παντελώς είναι ο χριστιανός. Ελευθερωμένος από τον Ιησού Χριστόν. Αλλά ταυτόχρονα και άγιος, αναμάρτητος. Δηλαδή καθαρισμένος πλήρως από τις αμαρτίες του, που από εκεί και πέρα δεν μπορεί να τις ξαναβρει κανένας και ποτέ, για να τον κατηγορήσει και να τον καταδικάσει. Όμως συνεχίζει. Είναι η απάντηση στην ερώτηση του Αποστόλου Πέτρου, εάν και πόσες φορές πρέπει να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας που θα αμαρτήσει σε εμάς. Αφού όμως εξήλθε ο δούλος εκείνος, βρήκε ένα των συνδούλων του, ο οποίος εχρεώστη σε αυτόν 100 δινάρια. Και πιάσα σε αυτόν έπνιγε, λέγον απόδοσμη ότι μου χρωστάς. Μα τώρα ένας δούλος ελεύθερος, που όμως συμπεριφέρεται σκληρά. Συμπεριφέρεται χωρίς πλάχνα, χωρίς έλεος, χωρίς αγάπη. Επειδή αμάρτησε ο αδελφός του και του χρωστάει 100 δινάρια. Σιγά την αμαρτία θα λέγαμε. Μπροστά στα μοίρια τάλαντα που χρώσταγε αυτός. Αυτός σκληρός άνθρωπος. Τον έπνιγε. Τον έπιασε και τον έπνιγε και του έλεγε, δώσ' μου ό,τι μου χρωστάς, μετανόησε, συγχώρεται, ζήτησε συγγνώμη. Ένας άνθρωπος που δεν έχει πλάχνα. Δεν του βγει όμως σε καλό. Μέσα σε αυτή την τρομακτική συμπεριφορά, θα τολμούσαμε να πούμε, ο σύνδουλος έπεσε κάτω και είπε τα ίδια λόγια. Μακροθύμισον, θα σου επιστρέψω το χρέος μου. Αλλά αυτός δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Δηλαδή δεν συγχωρούσε. Και μάλιστα τον έβαλε και στη φυλακή μέχρι να αποδώσει τα οφειλόμενα. Τι σημαίνει? Τον κατηγόρησε, μου χρωστάει, είναι απατεώνας, είναι αμαρτωλός. Τον έδεσε. Ξέρετε τι θα πει να κατηγορείς και μάλιστα σωστά τους άλλους, να αποκαλύπτεις τις αμαρτίες των άλλων ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να φανερώνεις τη γύμνωση και την αμαρτία του αδελφού σου? Όμως οι σύνδουλοι άκουσαν και λυπήθησαν και το είπαν στο βασιλιά τους, λέει ο Κύριος μας στην παραβολή του. Και αυτός συνάντησε ξανά το δούλο στον οποίο είχε συγχωρέσει τα πάντα και τον είχε καταστήσει ελεύθερο και του λέει, δούλε πονηρέ. Βλέπει πονηριά μέσα του, πονηρά καρδία απιστίας. Δεν βλέπει αγαθοσύνη, δεν βλέπει αγάπη, δεν βλέπει σπλάχνα. Δεν βλέπει να είναι παιδί του Θεού και να μοιάζει στον πατέρα του, αλλά βλέπει έναν ελεύθερο αλλά πολύ σκληρό και άγριο άνθρωπο, που δεν μπορεί να σπλαχνιστεί, γι' αυτό και δεν μπορεί να συγχωρήσει. Και τι λέει? Όλο το χρέος σου εκείνο το χάρισα σε σένα γιατί με παρεκάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις το σύντουλό σου όπως και εγώ σε ελέησα? Δεν έπρεπε και εσύ να τον σπλαχνιστείς όπως εγώ σε σπλαχνίστηκα και να τον ελεήσεις και να το συγχωρήσεις?
και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν εις τους βασανιστάς έως ότου αποδώσει όλο το οφειλόμενον εις αυτόν χρέος. Οργίστηκε ο Θεός, δηλαδή οργίζεται ο Θεός όταν ο χριστιανός δεν μπορεί να συγχωρήσει τον αδελφό του. Ανεφόρον, χωρίς προηγούμενη μετάνοια. Γιατί πρέπει να το σπλαχνιστεί και όταν σπλαχνίζεσαι τον άνθρωπο το συγχωρείς. Δεν έρχεται η συγχώρεση από μόνη της. Η συγχώρεση είναι αποτέλεσμα της αγάπης. Αποτέλεσμα των σπλάχνων. Γι' αυτό λέει 490 φορές πρέπει να συγχωρείς. Πώς ένας πατέρας που αγαπάει το παιδί του το συγχωρεί πάντοτε. Μια μάνα ιδιαίτερα που έχει τη μητρική αυτή αγάπη. Ό,τι και να κάνει το παιδί της το συγχωρεί. Όχι γιατί είναι καλός άνθρωπος. Μπορεί άλλους ανθρώπους να μην το συγχωρεί. Αλλά το παιδί της το συγχωρεί γιατί το αγαπάει. Το ότι δεν συγχωρείς σημαίνει και είναι απόδειξη ότι δεν έχεις αγάπη. Και αν δεν έχεις αγάπη δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Αν έχεις αγάπη εξάπαντος συγχωρείς. Και η έλλειψη αγάπης είναι έλλειψη ζωής αιωνίου. Προκαλεί την οργή του Θεού. Άρα λοιπόν έχοντας αγάπη εκ των πραγμάτων, έχοντας αγάπη εκ των πραγμάτων συγχωρείς. Και επανέρχομαι έτσι πως είπα. Και εφόσον συγχωρείς, επειδή έχεις αγάπη, τώρα προχωράς ακόμη περισσότερο. Προσπαθείς να τον βοηθήσεις να μετανοήσει. Όχι να τον αναγκάσεις να μετανοήσει. Δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να μετανοήσει. Κανέναν. Αλλά προσπαθείς με την αγάπη που έχεις και επειδή τον έχεις συγχωρήσει, προσπαθείς να τον βοηθήσεις να μετανοήσει. Γι' αυτό και τι κάνεις, τον ελέγχεις. Με αγάπη όμως. Έχοντας ήδη συγχωρήσει αυτόν. Και αν δεν σ' ακούσει, πάλι με αγάπη φωνάζεις 2-3 μάρτυρες και τον ελέγχεις ενώπιον αυτών. Αν και όλους αυτούς δεν τους ακούσει, τότε ενώπιον της Εκκλησίας, και αν όλους αυτούς δεν τους ακούσει, τότε δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Τότε είναι για ασύνο εσένα όσο τελώνεις και ο εθνικός. Δεν σημαίνει όμως δεν αγαπάς τον τελώνη και τον εθνικό. Τους εχθρούς μας πρέπει να αγαπάμε. Δεν σημαίνει ότι δεν τους έχεις συγχωρήσει, αλλά σημαίνει ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις άλλο για να έλθει σε μετάνοια. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο χριστιανός που έχει αγάπη, σπλάχνα και συγχωρεί άμεσα, χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς μετάνοια, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ευλογημένος. Ο άνθρωπος όμως που δεν μπορεί να συγχωρήσει, τότε αναγκάζει το Θεό να τον στείλει σε βασανιστές, σε βάσανα, για να καταλάβει ότι πρέπει, κάτι έχει κάνει, πρέπει να επιστρέψει στο Θεό, πρέπει να αναρωτηθεί, μα γιατί βασανίζομαι, γιατί έχουν έρθει βασανιστές στη ζωή μου. Ο λόγος του Θεού λέει στον ευάρεστο, σε αυτόν που ευαρεστείται ο Θεός, ειρηνεύει ακόμη και τα άγρια ζώα. Πόσο μάλλον τους αδελφούς του ή τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Ειρηνεύει μαζί του και τα άγρια ζώα. Άρα λοιπόν όταν βλέπεις ότι ξεσηκώνονται εχθροί και πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Να δούμε ποιους δεν έχουμε συγχωρέσει. Εκαρδίας. Σε ποιους κρατάμε τις αμαρτίες. Και βέβαια δεν είναι εύκολο μερικές φορές, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να συγχωρήσουμε κάποιον, γιατί η καρδιά μας δεν ανταποκρίνεται άμεσα στο Λόγο του Θεού. Το να συγχωρήσεις έναν άνθρωπο που δεν είναι πιστός είναι εύκολο. Είναι πιο εύκολο τέλος πάντων. Αλλά να συγχωρήσεις έναν άνθρωπο που είναι αδελφός σου και συνεχίζει να αμαρτάνει σε σένα δεν είναι εύκολο. Γιατί εκεί ξεσηκώνεται το εγώ των ανθρώπων. Χρειάζεται λοιπόν έναν αγώνα. Να συγχωρήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος αδίκως σε ταλαιπωρεί.
Αλλά πρέπει να το συγχωρήσεις. Δεν πρέπει να του κρατήσεις τις αμαρτίες του. Όπως σε συγχώρεσε ο Θεός τελείως, δεν κράτησε καμία αμαρτία σου. Και εκεί είναι ένας αγώνας. Να προσεύχεσαι. Να ζητάς από τον Θεό να τον ευλογήσει. Να ζητάς από τον Θεό να του χαρίσει τα πάντα. Να ζητάς από τον Θεό να πλημμυρίσει την καρδιά σου με αγάπη. Πολλές φορές όμως θα διαπιστώσουμε ότι αυτό δεν μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, περπάντα και σφότρα διεφθαρμένη και πολλές φορές χαλάει και δεν μπορεί να επανέλθει. Αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε. Και το μεγάλο μυστικό είναι να δικαιολογήσουμε τον άνθρωπο αυτό. Και τον άνθρωπο που δεν είναι αδελφός μας, αλλά και τον άνθρωπο που είναι αδελφός μας. Δεν φταίει αυτός. Η μάχη ημών, λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος εναντίον ανθρώπου, αλλά είναι εναντίον του κοσμοκράτορα του σκότους. Πίσω από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος σου επιτίθεται ανετίος, είτε είναι πιστός είτε άπιστος, να ξέρεις ότι υπάρχει ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος τον έχει πλανήσει και τον τσιγκλάει για να επιτεθεί επάνω σου. Είναι ακριβώς όπως ο Ταύρος εναντίον του Ταυρομάχου. Ο Ταύρος δεν έχει τίποτα εναντίον του Ταυρομάχου. Αλλά ρίχνουν βέλη, τον πληγώνουν, τον αγριεύουν, τον θυμώνουν και επιτίθεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να... Μάλλον πρέπει να δικαιολογούμε γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε απέναντί μας εχθρό, άνθρωπο. Απέναντί μας εχθρός είναι ο διάβολος και ο σατανάς. Και όλα αυτά προέρχονται από τις μεθοδίες του και από τις πονηριές του. Γι' αυτό να επιτιμήσουμε το διάβολο στο όνομα του Χριστού και να αγαπήσουμε τον αδελφό μας δικαιολογώντας τον ότι και αυτός ταλαιπωρείται από το διάβολο, ο οποίος ταλαιπωρείται και ο οποίος επειδή ταλαιπωρείται από το διάβολο χωρίς να το καταλαβαίνει ταλαιπωρεί εσένα. Και όταν τον δικαιολογήσεις τότε θα τον αγαπήσεις, και όταν τον αγαπήσεις τότε θα τον συγχωρήσεις, και όταν τον σπλαχνιστείς τότε θα προσπαθήσεις και να τον βοηθήσεις. Και τότε, κάνοντας ακριβώς αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού, θα βρίσκεις χάρη και από το Θεό και από τους ανθρώπους, και το πιθανότερο είναι να σώσεις και τον αδελφό σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Δίνει λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα και μας αποκαλύπτει τρίβους δικαιοσύνης για να απολαμβάνουμε την ευλογία του Θεού για την οποία μας κάλεσε ο Θεός. Γιατί μας κάλεσε εις απόλαυση ευλογίας και σωτηρίας, όχι ταλαιπωρίας. Αμήν. Εδώ αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώσαμε και με τη σημερινή μας εκπομπή, απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Σας θυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε όλες σας τα θέματα και τα ζητήματα στο email που τώρα αναγράφετε στην οθόνη σας και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθούμε να απαντάμε και να σχολιάζουμε τις απόψεις σας μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού. Θέλω μια φορά ακόμη να επιμείνω ότι δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε αυθεντίες στην ερμηνεία των γραφών, ούτε θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε δάσκαλοι, θεολόγοι, καθηγητές. Θεωρούμε ότι είμαστε μαθητές και όλοι μαζί μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, με δάσκαλό μας και καθηγητή μας, τον Ιησού Χριστό, τον Κύριό μας μόνο. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού, του Κύριου μου. Αμήν.